Ο Σάββας κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. Και αυτό είναι καλό. Ευκαιρία ρυθμή είναι 3, 5, 16, 42, αυτά πες. 5, 16, 20, 42. Ενώ αριθμό Τζόκερ είναι το 19. Είναι το 19. Είναι το 19! Είναι το 19! Είναι το 19! Το 19! Αυτό πάλι δεν ήταν. Όταν ξυπνάει στο νοσοκομείο, δεν θυμάται τίποτα. Περονάδα, ούτε το Τζόκερ, ούτε πώς το λένε. Πού είμαι? Και αυτό είναι κακό. Στο νοσοκομείο φτάνουν οι τρεις πρώην σύζυγοι του Σάββα. Η Κέτι, η Μπία και η Σούλα. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Η Κέτι είναι καθηγήτρια στο Λύκειο. Μάλιστα. Δεν μου λες, Λαζάρο, έχεις διαβάσει τίποτα ή θα μας πέσουν οι σοβάδες στο κεφάλι? Καλύτερα να μην ήταν. Καζάς! Έξω! Γράφτον! Μπαμπαλί και Παντίδου, έξω! Τι άλλες? Γιατί η Ντόβα, κουράστηκες, γράψε και τον εαυτό σου και βγαίνει και εσύ έξω. Και για αυτήν και για τα παιδιά. Η Μπία είναι ηθοποιός και πέσει στη καθημερινή δραματική σειρά Μπυρκαλιά. Είναι φαρδί και πέφτει. 6 χρόνια είμαι σε αυτό το κολοσσίρι, αλλά 6 χρόνια. Δεν είμαι κουνέλα να έχω 9 παιδιά. Είμαι η αρχηγός της πυροσβεστικής και δεν έχω κράνος. Καλύτερα να βρισκόταν κάποιος να την έσβηνε. Αν συνεχίσω εδώ θα καώ. Άλλον 1 χρόνο στην Πυρκαγιά και θα καώ. Και η Σούλα έχει μαγαζί με τουριστικά είδη στο μοναστηράκι. Η κοντήρωτα είπε αρκετό άγαλμα, δεν έχει κεφάλι. Και ομορφιά. Και αυτήν είσαμε τη το κόψουν, καλύτερη θα είναι. Και καλύτερα να το έκλεινε. Excuse me. Δεν στο παγώ. We don't sell this burlo, we drink. We drink coffee from that. Φραπέ. Φραπέγαμε τη Σιγκαπούρη μου. Ο γιατρός στο νοσοκομείο τους εξηγεί την κατάσταση του Σάββα. Αλλά αυτές δεν φαίνεται και να στεναχωριούνται πολύ. Να αναλάβω εγώ το Σάββα. Να πάει να βρει καμιά γκόμενα να το φροντίσει από αυτές που του τα τρώγανε. Εγώ δεν κουνάω ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι, η χάρη του. Εμένα με κατάτησε και εγώ δεν ξέρω πώς. Θα τον έχω τώρα να του φτιάχνω σούπες να γίνει καλά. Εγώ περιμένω πότε θα πεθάνει να πάω στην κηδεία με εμπριμέ. Όταν το φέραμε και πριν πέσει ακόμα και ξυπνήσει με ολική αμνησία, επαναλάβανε συνέχεια μία φράση. Είναι το 19. Είναι το 19. Τι είναι το 19. Σας λέει κάτι, μήπως και καταφέρουμε να θυμηθεί. Όταν αργότερα καταλάβω ότι ο υπερτυχερός που κέρδισε στο Τζόκερ και το ψάχνει όλη η Ελλάδα είναι ο Σάββας, θα στεναχωρηθούν πολύ που τόσα λεφτά θα πάνε χαμένα. Ή μήπως δεν θα πάνε χαμένα. Σταμάτα! Γενικό λαϊκό, περίμενε! Πώς από εδώ? Γι' αυτό δεν. Όχι, όχι, δεν. Ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Στην ντουλάπα ήσουν εσύ, ε? Ναι. Πώς ήταν? Καλά, καλά. Έχει πολλή ώρα που μπήκες. Μόλις. Α. Εσύ? Εγώ ούτε ένα λεπτό που ήρθε. Βέβαια, τώρα ήρθε. Ωραία. Θα κάτσετε πολλή ώρα? Όχι μωρέ, είναι και αργά. Ναι, όπου να είναι. Εγώ έχω να ανοίξω και το μαγαζί το πρωί. Εγώ έχω να πάω στο σχολείο. Εσύ? Τι? Α, ναι, κι εγώ. Έχω γύρισμα κι εγώ. Αύριο. Βέβαια, ναι. Ναι, έχω να αφήσω τον αδερφό μου ανάπηρο. Αχ, ωραία. Μπράβο. Ευχαριστώ. Είχες μείνει κι εσύ ανάπηρη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πρόπερση. Τα έγραφα εκείνα τα επεισόδια. Μάλιστα. Άλλα νέα? Μπα, ήσυχα. Ναι, τι θες βρε τέτοια ώρα?
Βέβαια με ξύπνησες. Τι βιβλία ξέχασες? Κάθομαι πάνω σε κάτι υγρό. Τι είναι? Μια πάπια. Ποια πάπια? Μια πάπια με παπιάκι, ποια πάπια? Τη σκότωσα? Όχι τέτοια πάπια. Ναι, γελάς. Δεν ξέρω. Ό,τι καταλαβαίνεις κάνε. Με έπριξες πια. Άιντε, γεια. Αλλάξεις. Τι καταλαβαίνω, γιατί δεν φεύγεις? Α, δεν καταλαβαίνεις. Είπατε τίποτα? Όχι, λέω, όπως και ήρθατε εδώ τέτοια ώρα. Τα είπαμε αυτά. Ας τα ξαναπούμε. Πού πας εσύ? Να πιω λίγο νερό. Μην απομακρύνεσαι. Γιατί να μην απομακρυνθεί? Πρόσεξε, γιατί δεν θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Το εύχομαι. Ή πιες. Κάτσε. Κάτσε. Όχι, προτιμώ να σταθώ όρθια. Ωραία, θα σταθούμε κι εμείς. Δηλαδή τώρα έτσι θα σταθόμαστε, στεκόμαστε. Ναι, εγώ μπορώ να στέκομαι έτσι όλη νύχτα. Το απόγευμα όμως βιαζόσου να φύγεις. Το απόγευμα είχα δουλειά. Α, και τώρα την τέλειωσες και πες να ρίξεις μια γρυπνία. Ακριβώς. Ναι, μόνο που εδώ δεν είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας, είναι νοσοκομείο. Ανησυχώ για την υγεία του Σάβα. Κι εγώ αγωνιώ πάρα πολύ. Εσένα δεν σε ρωτήσαμε. Και πήγαινε να αλλάξεις. Θα γεμίσουμε μύγες. Και δηλαδή σας πήρα ο πόνος για το Σάβα, ε? Βρε, πού τα πουλάτε αυτά? Λέγε, τι έψαχνες μέσα στην ντουλάπα? Εσένα τι σε νοιάζει τι έψαχνε? Καλά λέει. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, εσύ γιατί μου κουβαλήθηκες άρον-άρον μες τη νύχτα? Είδατε είδηση σήμερα? Λίγο. Το μισό. Τι είπανε? Το καιρό που... καύσωνα. Κρύο έρχεται. Κρύο με καύσωνα. Από την Αγγλία. Ναι, από... πάρα πολύ ήλιο έχει τελευταία στην Αγγλία. Και δεν έχουν και ενδυλίκα. Άστα. Οι μισοί Εγγλέζοι έχουν ξεφλουδίσει. Έγινε και η πρώτη μεταμόσχευση γλώσσας. Μοσχαρίσιας. Και το δελτίο που κερδίζει στο Τζόκερ παίχτηκε στην Λιούπολη. Στο πρακτορείο που είναι κάτω από το σπίτι του Σάβα. Τζόκερ είναι το 19 και ο υπερτυχερός είναι άφαντος. Είπε τέτοιο πράγμα? Πότε και το έχασα? Μετά το ξεφλούδισμα και πριν τη Μοσχαρίσια. Βρε, άντε να χαθείτε από εδώ που θα δουλέψετε εσείς σε μένα. Όλα καλά, γιατρέ? Όλα καλά. Εύχομαι να έχουμε ήσυχη εφημερία απόψε. Θα έχουμε, γιατί να μην έχουμε? Τι θα γίνει? Και εκεί πίσω, τι κάνεις? Τι να κάνω, έβγαλα τα βρεγμένα, μπορούσα να μείνω έτσι. Τι είναι αυτό, καπελάκι? Για να δω. Τι στο διάλογο, και αυτό μεγάλο είναι, να χαθεί πια. Τι έχει αυτό το κεφάλι μου? Τι θυμήθηκα τώρα? Ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση ήταν μια νοσοκόμα. Έκανα την νοσοκόμα της Τατιάνας Δράκου. Τι έγινε? Τι να γίνει. Την εγχειρίσαμε, έγινε καλά, έφυγε. 6 επεισόδια ήταν μόνο. Σκάσε, έξω λέω, τι έγινε. Να πάω έξω να δω. Έτσι που είμαι εντυμένη. Σιγά σιγά και με προσοχή. Κοίτα, μην κάνεις καμιά βρωμοδουλειά, σε σκότωσα ηλίθεια. Δεν μου έχεις τώρα εμπιστοσύνη? Βγες. Δε σαν φύγανε και μετά πάμε μαζί στο δωμάτιο. Έγινε. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι όντως το Τζόκερ το έχει κερδίσει ο Σάβα? Είμαι σίγουρη. Και λες το δελτίο να είναι στο δωμάτιο? Γιατί όχι. Στα ρούχα που φορούσε όταν έγινε το ατύχημα. Πολύ πιθανό. Καλά, πάω. Άντε, και τα λεφτά μισά-μισά. Μισά-μισά. Μισά-μισά.
Στο διάλογο, βλάχα, θα με πεις εμένα ηλίθεια. Σιγά μη στα δώσω μισά-μισά. Εδώ καλέ, έχω γίνει πίσω. Γίνω πίσω, βρε, αντάλλαν το τηλεοπτικό απόβρασμα. Θα σε σκοτώσω. Θα σε βρω και θα σε σκοτώσω. Αδερφή! Πού? Έλα γρήγορα! Πού να έρθω? Τροχαίο κάτω στα εξωτερικά! Α, καλά. Ξεκινήστε εσείς, έρχομαι εγώ. Είσαι με τα καλά σου, Χριστιανή μου. Για να σε δω. Εσύ ποια είσαι? Κάπου σε ξέρω, για να σε δω. Καινούρια. Ναι, αλλά κάτι άλλο μου θυμίζεις. Όχι καλά, καινούρια είμαι. Δηλαδή σήμερα άρχισα γι' αυτό. Άντε, πάμε, πάμε. Καλά, που πας από εκεί, από εδώ? Α, ναι, από εδώ είναι και δεν βλέπω κιόλας. Είμαι καινούρια γι' αυτό. Πλήρωσα να τις παντρευτώ, μπουμπουνιέρες, νηφικά, στέφανα, ιστορίες. Πλήρωσα για να τις χωρίσω. Έχει απόψε το μυθικό ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ. Πού? Στην Πυρφαγγέλη το πρόσφατο. Είναι το 19. Το μυθικό ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρία διαζύγια έχω, κύριε εγώ. Τρία. 20, 42. Είναι το 19. Είναι το 19. Είναι το 19. Είναι το 19. Βοήθεια. Βοήθεια. Δεν θα κοιμηθούμε απόψε. Τι είναι, βρε? Τι φωνάζεις, βοήθεια? Ποιος σε πείραξε, βρε? Όλη την ημέρα δεν έβγαλες χάχνα. Δεν είχαμε ποιον άνθρωπο να μιλήσω και τώρα φωνάζεις βοήθεια? Ποια είστε εσείς? Πού είμαι? Ποιος είμαι? Άκου να δεις. Δεν θα συστηνόμαστε κάθε τρεις και λίγο. Άλλος Χατζη Νικολάου μας βρήκε. Μια φορά τα λέει ο κόσμος τα ονόματά του. Γράφτα σε ένα τετράδιο και όποτε τα ξεχνάς να τα διαβάζεις από μέσα. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ πέρα, κανένας? Τι με παρκάρατε και με αφήσατε μόνη μου? Αμόν, αμόν. Τι πάθατε, κυρία μου? Εσύ τι κάνεις εδώ? Τι φωνάζετε, κυρία μου? Εδώ είναι νοσοκομείο. Τι νοσοκομείο, μωρέ? Εδώ είναι το καρναβάλι της Πάτρας. Εσύ γιατί είσαι τι μέλη? Παρακαλώ, ηρεμήστε, κυρία μου, ηρεμήστε. Φέρτε κάποιος μια ένεση για την κυρία. Ένα ηρεμιστικό, ένα κλείσμα, γκαρσόν. Κάντε υπομονή. Υπάρχει πολύ πιο επίγον περιστατικό δίπλα. Πάμε, αδερφή. Ό,τι πεις, αδερφή. Τι θες εσύ? Σας παρακαλώ, κυρία μου. Άφησε με. Άσε με. Δεν μου συμβαίνουν εμένα αυτά τα πράγματα, δεν το πιστεύω. Άσε με. Έρθω να σε χειρουργήσω με τα χεράκια μου. Κατεβάστε με! Κατεβάστε με! Πάρτε το Ανοίξτε! Θα τη σκοτώσω. Θα τη ρίξω βιτριόλι και θα τη βγάλω τα μαλλί τριχατρίχα. Μόνο το απόκυμα θα την παίρνω να παίζει. Πού είναι και αυτή η σπανική γρήπη? Σήκω στο βράχι, Χρήστε, πού είσαι? Σύξινο, βρε σαφρακιασμένο, γιατί δεν το σηκώνει στο σύνορα? Σινιώρα, σου λες είσαι? Γιατί δεν το σηκώνει, πού είσαι? Είμαι σε σχολείο. Τι σχολείο? Σε. Νταλαρότσε, νυχτεριδινό. Που πηγαίνω παραπρεντέρ για να μαθαίνω ελληνικά. Α, ωραία. Βρήκε η τάξη με ο φόρο. Σύσυζε με φόρο. Λοιπόν, άκουμε προσεκτικά. Παράτα τα όλα. Πάρε ταξί και έλα στο Γενικό Λαϊκό. Και μόλις φτάσεις, πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι να κάνεις. Α, δεν μπορώ, Σινιώρα Σούλα. Τι δεν μπορείς? Πως και δεν μπορώ, πορκε. Τι άλλη ώρα έχω τεστ. Παπ! Όχι, χρεωμετρία, αυτό με χάρακα. Θα στο σπάσω στο κεφάλι το χάρακα, τσακί σου είπα. Και δεν μου λες, τι μουσικές είναι αυτές που ακούγονται από πίσω? Κάνει λα κοροδία, πρόεβα για γιορτή. Ποια γιορτή, βρε? Το 25 Μαρτίου. Που είπατε το όχι, στη διδακτορία, με το ταν, που έσπασε την πόρτα, στη Πατησίων. Σαμπρίνα, θα λέτε στη γιορτή? Και ποιο όχι, και ποια Πατησίων θα με τρελάνει, τσακί σου αμέσως. Μωσέ, βγαίνεις. Ποιος ήταν αυτός? Προφεσόρ! Τι προφεσόρ? Στη χημεία! Και τι θέλει? Έσκε θέλει και να σηκώνομαι σε πίνακα, για να λύνω άσκηση χημεία. Έρχομαι, σενιόρ! Πώς, αδειο, σενιόρ, σου λέει, πάω σε πίνακα. Μη βγω. Μη βγω. Γιατί άμα βγω... 7,5 εκατομμύρια. 7,5 εκατομμύρια και να μην μπορώ να τα πάρω. Ανοίξτε καλά! Ανοίξτε! Λαβίδα. 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 Τι λες? Τι λέω, τι ακούω, λέω? Πιάσε τη λαβίδα, παιδάκι μου. Είναι καινούργια, γιατρέ. Δεν έχετε ξανακάνει χειρουργείο, αδερφή? Μια φορά στην εγχείρηση Τατιάνα, γιατρέ, μα πού να σας τα λέω τώρα εγώ αυτά. Αυτό κάνει.
άμα δεν κάνω και τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Βαμβάκι. 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 Α, ναι. Απλό είναι μακιγιάζ. Για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Ναι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Εγώ τελείωσα. Άντε να φεύγουμε. Δεν θα το ράψετε. Μη με κοιτάτε εμένα. Εγώ λέω κι όλο ένα κασκόλ. Έχω μπλέξει τα οικογενικά στο σχολείο. Βελόνα και κλωστή. Άντε πάλι. Βελόνα. Και κλωστή. Τι χρώμα. Νοσοκομείο είναι εδώ. Εσύ τι λες. Ποιο νοσοκομείο. Το παιδί. Εγώ είμαι η Μάγια η Μέλισσα. Και εσύ είσαι ο Σπορτ Μπίλι. Κάναμε τραμπάλα. Έσπασε, χτυπήσαμε και μας έφεραν εδώ. Εντάξει. Ναι. Σους τώρα, μπας και κοιμηθούμε. Γιατί αύριο θα έρθει Κάντι Κάντι για καφέ και θέλω να είμαι φρέσκια. Άσε, συνάδελφε, θα την περιποιηθώ εγώ. Να τη δέσω θέλω. Κι εγώ το ίδιο θέλω. Πήγαινε. Καλά, πάω για καφέ. Όποιος βιάζεται. Σκοντά. Πάλι τσι. Γιατί είδε, χαίρεσαι. Τι κάνεις εδώ. Είχα χειρουργείο. Η άλλη που είναι. Άστε την άλλη, την περιποιήθηκα κι αυτή μια χαρά. Σειρά σου τώρα. Αξώ σου πω χαζοχαρούμενη τσούλα. Μπορεί να μου πήρε τον άντρα, τα λεφτά μας δεν πρόκειται να μου τα πάρει. Προτιμώ να τα πετάξω στη θάλασσα να τα φάνε τα ψάρια. Τα ψάρια τρών. Τα ψάρια. Τέλος πάντων, μπορεί να μην θυμάμαι τώρα τι τρώνε τα ψάρια, αλλά τα λεφτά θα τα φάω εγώ. Τι σχολείο είναι αυτό, παιδί μου, δύο ώρα τη νύχτα? Νυχτεριδινό. Τα νυχτερινά είναι στις 8 το βράδυ, όχι τα χαράματα. Τα σχολεία τη μέρα είναι μία τάξη στις 8 το πρωί ή πρωινή. Και μία τάξη στις 2 το απόγευμα ή απογευματινή. Μπερδά, εντόντως. Τα νυχτεριδινά είναι μία τάξη στις 8 το βράδυ ή πρωινή. Και μία τάξη στις 2 το βράδυ ή απογευματινή. Entonces, yo, en esta semana, que αυτή τη εβδομάδα, είμαι νυχτεριδινό απογευματινός. Και τη άλλη semana, είμαι νυχτεριδινό πρωινός. Comprende ahora, κατάλαβε. Για, περίμενε μισό λεπτό. Τα ποτά που έκανες. Τι προκαίνει τώρα. 21 δεν έκανες. Και 3 από χθες. Την προκαταβολή που πήρες. Δεν πλήρωσα, αλλά προκαταβολή χθες τελείωσε. Σήμερα την ξεπληρώνεις. Για περίμενε, σινιόρα Απόστολος, τώρα πρέπει και αρχίζω και τα παίρνω όλα καβέθα. Έλα, σινιόρα Σουλά. Τι κάνεις εκεί τώρα. Μαθηματικά. Αδειός. Αδερφή. Σκόλασα. Μάθαμε τώρα όλοι. Αδερφή και αδερφή. Γεια! Αμάν! Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Σαββά εσύ είσαι. Ας το διάλογο με κοψοχόλιασες. Με ξέρετε. Σε ξέρω, σε ξέρω. Είχα έρθει και το απόγευμα. Στο παιδόν. Στο ποιο? Εδώ είναι το νοσοκομείο παιδόν. Το παιδόν. Τι στο καλό. Εγώ το γενικό λαϊκό έψαχνα το 512. Πού είμαι? Στο παιδόν. Λύσα κακιά. Το παιδόν και το παιδόν και το παιδόν. Πάμε εδώ. Δεν μπορεί να ξέρω. Ναι, καλέ, το γενικό λαϊκό είναι. Σωστά ήρθα. Τι θέλετε? Τίποτα. Κοιμήσου εσύ, κοιμήσου, κοιμήσου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κοιμήσου, γιατί εγώ έχω μια δουλίτσα στην ντουλάπα. Μα δεν μπορώ. Εμέτρα προβατάκια. Τι είναι προβατάκια? Κάτι άσπρα. Κυρία. Λαζάρου,
Δεν γρουσούζικο. Εσύ φταίς για όλα. Απ' την ώρα που σε πρωτοείδαλα στραβά μου πάνε. Απ' την ώρα που πρωτοείδες στο σχολείο. Κάνετε εδώ, κυρία, χτυπήσατε. Άσε τι κάνω εγώ. Εσύ τι κάνεις εδώ. Εγώ είχα φέρει τα βιβλία μου το απόγευμα και τα ξέχασα. Και χωρίς αυτά δεν μπορώ να διαβάσω. Και ήρθα να τα πάρω. Το πρωί δεν θα προλάβαινα. Δεν μπορείς να διαβάσεις γιατί δεν ξέρεις να διαβάσεις. Όχι γιατί ξέχασες τα βιβλία σου. Θες και απολυτήριο. Θες απολυτήριο. Ναι. Θες να πάρεις 20 στα αρχαιοελληνικά. Ναι. Και 20 στην ιστορία. Ναι, ναι. Και 20 στα νέα ελληνικά. Ναι. Πώς, τι να κάνω. Δεν έρθατε να σας μιλήσω πρώτα, κυρία. Δεν προλαβαίνουμε. Να φτάσουμε πρώτα. Σκάσε και τρέχα. Πόσα 12 μου είπατε, κυρία. Ναι, τρέχα. Και αλήθεια θα μου βάλετε 20, κυρία. 20 και 40 και τι τρέχα σου βάλω. Μόνο τρέχα. Φωνάζει. Γιατί σταμάτησες. Γιατί κάποιος φωνάζει, δεν ακούτε. Ή τρέχα που σου λέω. Είστε καλά. Λαζάρου. Λαζάρου θα σου... Λαζάρου, παιδί μου. Γιατί άνοιξες την πόρτα και ξεκλείδωσες την κυρία. Γιατί ζητούσε βοήθεια. Εγώ δεν σου είπα να μην ανοίξεις. Μου είπατε. Εσύ όμως άνοιξες. Μάλιστα. Αφού άνοιξες λοιπόν, Λαζάρου παιδί μου, θέλω να ξέρεις ότι όσο εγώ είμαι καθηγήτρια στο Λύκειο, μάλλον όσο είμαι καθηγήτρια γενικώς, εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις απολυτήριο. Το κατάλαβες αυτό. Μάλιστα. Και για να ακριβολογώ, όχι όσο είμαι καθηγήτρια, αλλά όσο ζω, ή μάλλον... Λαζάρου παιδί μου, πιστεύεις στα φαντάσματα. Ναι. Και όταν δεν θα ζω λοιπόν, εσύ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρεις απολυτήριο. Το κατάλαβες και αυτό. Μάλιστα. Πήγαινε με τώρα στο 512. Και τότε η κοκκινοσκουφίτσα φόρεσε το γοβάκι και ο κακός ο Λύκος έγινε βάτραχο ή πρίγκιπας ή βασιλιάς, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Κοιμήθηκες. Σάβα, κοιμήθηκες. Επιτέλους. Βουνό με βουνό, Δεσμίγη. Κοιμούνται. Θα ξυπνήσουν από τις κραυγές που θα βγάζεις την ώρα που θα σε πνίγω. Μην χάσε με. Μην κάνε το μαλλί. Ανακοχή. Σκάσε κι εσύ, μωρέ. Τι είναι τόλα, τι είναι τάλο. Ανακοχή. Καλός ή κακός, είμαστε και τρεις εδώ. Κακός. Κάκιστα. Κακιστά τα. Άστα. Τα. Τι προτείνεις. Προτείνω να ψάξουμε. Τι να ψάξουνε. Να ψάξουμε όλες μαζί. Ναι. Όλες μαζί. Ταυτοχρόνως. Στο ίδιο μέρος, όλες μαζί. Τι πράγμα. Αλλά μόνες μας. Μόνες μας. Τι γίνεται εδώ. Εμείς θα σου πούμε, εσύ να μας πεις. Τι θα κάνετε κάθε βράδυ εδώ μέσα. Ρε μάκης που σας χρειάζεται. Είναι κλειδωμένη. Τι λες. Και εγώ νόμιζα ότι είχε πιτσικάρει λίγο. Και βέβαια είναι κλειδωμένη. Τι σκλήδωσε. Ποιες θες να πεις. Τι γίνεται μέσα. Τζίχος. Τι κάνουμε τώρα. Σπίτι του. Μαζί. Μαζί. Γεια σου, Σάβα. Γεια. Ωραία. Τι είναι αυτό. Πυροσβεστική. Όχι.
ο συναγερμός τι το ήθελα, το ωραία εγκρουφούζα. Μην ξέρεις να το κλείνεις. Γιατί εσύ ξέρεις. Όχι, αλλά εσύ το έχει πιο πρόσφατα. Τώρα τον έβαλε, όταν ήμασταν μαζί δεν τον είχε. Τι κάνουμε. Εγώ πάντως δεν φεύγω. Ούτε εγώ. Γιατί εγώ φεύγω. Άρα ψεύγουμε. Και με έρθει η αστυνομία. Η αστυνομία γιατί 17 Νοέμβρη άργησε 27 χρόνια. Σε μας τα αμέσω, νομίζεις. Λοιπόν, λέω να σκορπιστούμε και να ψάξουμε. Εγώ πάω στο γραφείο του. Τι μας λες. Και γιατί να πας εσύ στο γραφείο του. Και τότε ποιος θα πάει. Να πάω εγώ. Και εγώ πού θα πάω. Στο διάολο. Μη μαλώνετε. Ηρεμήστε. Θα κάνω πέτρα την καρδιά και θα πάω εγώ στο γραφείο. Όχι, αγάπη μου. Εσύ θα πας στον ύπο να ψάξεις. Στην αχλαδιά από κάτω εκεί που είχε ζει ο σκύλος. Ωραία τα κανονίσατε. Η μία να πάει στο γραφείο του, η άλλη στο κομμωδίνο της κρεβατοκάμερας, όλες τα καλά τα μέρη και εγώ στην κουζίνα να ψάχνω την τοστιέρα. Και τρεις μαζί θα πάμε. Αυτό τώρα τι είναι. Η πυροσβεστική. Όχι, εντάξει. Η αστυνομία είναι. Ωραία. Όχι, ρε πούστη μου. Η αστυνομία. Τι κάνουμε. Στο μπάνιο. Όχι, όχι, στο μπάνιο. Στον ξενώνα. Όχι, όχι, στον ξενώνα. Δεν θα παίξουμε τώρα πάλι την κολοκυθιά. Άντε, κρυφτείτε. Δεν θα κρυφτούμε όλες μαζί. Α, πολλά κολλητήλικια αρχίσαμε και δεν μ' αρέσει. Κρύψω ρε βλήμα όπου να είναι τέλος πάντων. Μου σώζουν αυτό το δίτο. Α, να σας πω. Εκεί που θα κρυβόμαστε, κάνει και να ψάχνουμε. Βρε, σκάσε και κρύψου. Άιντε με μόνη μου. Εδώ. Απόψυξη. Είναι κανένας άλλος εδώ. Όχι. Όχι. Ε! Ναι. Ναι. Είναι άλλες δύο, κύριε Πόλετσμαν. Μάλιστα. Μέσα είναι άλλες δύο. Ακολουθήστε με. Ψηλά τα χέρια! Μωρή Αρτέμι, μάτσα με κάρφωσες. Με πίεσε, τι να έκανα. Υπάρχει και μια άλλη κυρία Πόλιτσμαν, πρέπει να είναι στην κρεβατοκάμερα. Ξαναπίεσε. Δεν είναι κανείς εδώ. Θες να πήγες στο γραφείο, συγχαμένη. Αυτήν άμα τη βρείτε, κύριε Όργανο, να της κάνετε και σωματική έρευνα. Ψάξτε στην τουλάπα, κύριε Πόλιτσμαν. Εκεί θα είναι. Παλιά της Τερνικόσκηνο. Ωραία. Μας τρέκατε όλες. Ποια τα φυλάει τώρα. Ακολουθήστε με στο τμήμα. Προς. Μα γιατί να μας πιστεύετε, κύριε διοικητά. Αφού σας λέω, χτύπησε ο άντρας μου με το αυτοκίνητο. Είναι στο νοσοκομείο. Πήρατε στο νοσοκομείο τηλέφωνο. Τώρα περιμένω να μου πούν τι έγινε. Ωραία. Και πήγα στο σπίτι να του πάρω καμιά λαξιά, τις πιτζάμες, τα ταξιριστικά, το ξέρετε εσείς. Α, δηλαδή μένετε κι εσείς εκεί. Δεν το γράφει η ταυτότητα. Επτανήσου 12. Το επίθετό μου είναι στο κουδούνι. Ευτυχώς δεν πρόλαβα να αλλάξω ταυτότητα. Το συναγερμό, γιατί δεν τον κλείσατε, κυρία μου. Δεν θυμόμουν το νούμερο. Και γιατί κρυφτήκατε όταν μπήκε μέσα το όργανο. Αφού σας είπα, κύριε διοικητά μου, ντράπηκα που ξύπνησε όλη η γειτονιά από δικό μου λάθος και κρύφτηκα να μην με βρούνε. Περίεργα μου τα λέτε. Και οι κυρίες. Και εμείς. Τι και εσείς. Και εμείς πήγαμε για πιτζάμες, αλεξιές. Ξυριστικά. Και τρεις μαζί. Μία για κάθε είδος. Σαν πως και τρεις μάγοι με τα δώρα. Ήταν ανάγκη όλοι μαζί να βάλε ένας. Δεν μπορούσε να το κουβαλήσει. Εσείς είστε νοσοκόμα. Εγώ. Όχι. Πρώην σύζυγος κι εγώ. Πρώην κυρία Κατσίκη. Και η κυρία επίσης. Πρώην Κατσίκα. Κατσίκα κι εγώ. Μπα. Και δείχνετε τόσο ενδιαφέρον για τον πρώην σύζυγο. Τι είμαστε, τίποτα κομπλεξικέ. Και τα πάτε τόσο καλά και μεταξύ σας. Αλλά κορίτσια, αδερφές.
πία μου. Σούλα μου, αγάπη μου. Σούλα μου. Κέντη μου. Καλά, 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 καλά. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Εσείς δεν μου είπατε τελικά. Είστε νοσοκόμα. Εγώ, όχι. Ειδοποιός. Μία εκ των κορυφαίων μας. Η Μέριλ Στρίπ της Ελλάδος, κύριε διοικητά. Μπία Μπέκου. Εμφανίζομαι στην καθημερινή πολύ δραματική σειρά Πυρκαγιά. Η πύραρχος Βερόνικα Δεσίλα. Αυτή. Βέβαια, μα είστε καταπληκτικοί. Και γιατί φοράτε στολή νοσοκόμας? Γιατί... Είναι για το επόμενο σύριαλ. Ναι. Θα κάνει άλλο ένα σύριαλ. Ναι, τώρα τον άλλο μήνα. Ναι, ναι. Και προετοιμάζεται. Ετοιμάζομαι. Είναι η μέθοδος Στραβίνσκι, αν έχετε ακουστά, Acto Studio, δεν ξέρω αν ξέρετε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και είναι και αυτό καθημερινό? Ναι, βέβαια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και τι υπόθεση? Είναι μια υπόθεση που είναι... έχει ένα... ιατρικό. Α, με νοσοκομεία και τέτοια. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Και πώς θα λέγεται? Θα λέγεται... Το κλείσμα. Ναι, το κλείσμα. Και τι ρόλο θα κάνει? Τον ομώνυμο. Δεν τη βλέπετε, κύριε διοικητά μου, πως είναι εντυμένη? Τι ρόλο θέλετε να κάνει? Το ρόλο της νοσοκόμας. Τι τους αλεπιζεί. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλώς. Καλώς, όργανο. Από το γενικό λαϊκό μας βεβαιώνουν τα όσα είπατε. Ο Σάββας Κατσίκης νοσηλεύεται όντως εκεί. Μπορούμε να πηγαίνουμε, κύριε διοικητά? Βεβαίως, και μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Αλίμονο, τη δουλειά σας κάνατε, κύριε διοικητά. Χάρηκα πολύ. Η χαρά είναι όλη δικιά μας. Μα τι ευγενικός ο κύριος διοικητάς. Τιμή μας που ήρθατε στο τμήμα μας, έστω και υπό αυτάς τα συνθήκες. Κύριε Βερόνικα, θα ήθελα να σας ζητήσω μία χάρη. Ναι, τι? Τι ώρα είναι? 7. Πω, 7 σκηνές έχω να γυρίσω σήμερα και δεν ξέρω και λόγια. Εγώ πρώτη ώρα που έχω αρχαία. Εγώ έχω να ανοίξω το μαγαζί σήμερα, έρχεται εμπόρευμα. Πάω. Από εδώ. Κι εγώ. Από εδώ. Ωραία, κι εγώ από εδώ, γεια σας. Ανοίξει ακόμα. Και εμείς πώς μπήκαμε τότε? Ανοίξατε, αγόρι μου, ανοίξατε. Πήγαινε, φέρε μας 3 εσπρέσο διπλούς γρήγορα. Μπέκου. Μπία Μπέκου. Πυρκαγιά. Πού? Στα μπατζάκια σου. Φέρε τους καφέδες και γρήγορα. Και πού είσαι? Μη σκάς, θα σου κάνουμε καλό ποταρικό. Ξέρεις τι γουρλούδες είμαστε εμείς, σαββατογεννημένες. 3 εσπρέσο και γρήγορα. Οκ. Okay. Λοιπόν. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ό,τι θέλετε να κάνουμε, μόνο μην με βάλετε να σταθώ όρθια από τα πόδια μου. Όχι, 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 από εκεί που κάθεσαι. Μη γέρνεις απάνω μου. Μη με ακουμπάς, μην αναπνέεις. Μην κάνεις θόρυβο όταν δίνεις τον καφέ σου. Ένα καλαμάκι, παρακαλώ. Όχι, είμαι καλά. Καθόλου καλά. Το βλέπω εγώ, χάνω τον έλεγχό μου. Μια χαρά είχα γίνει, τα είχα ξεχάσει όλα. Τώρα έρχεται το παρελθόν μπροστά μου και σαν ζωντανεύει. Δεν μπορώ. Ψυχραιμία. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία. Καταρχήν. Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί το διπλανό ήταν κλειστό. Και εγώ δίπλα ήθελα να πάμε, αλλά... Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον οικοκύρη. Και αν ο Θεός ήθελε να πάρει τα λεφτά ο Σάββας, θα του τα είχε δώσει. Του τα έδωσε. Τον είδες εσύ να έχει λεφτά μπροστά του? Γιαούρτι είχε. Και άμα ήθελε να τα δώσει σε εμάς, γιατί δεν μας τα έδωσε κατευθείαν και μας έρχεται και τρέχουμε? Γιατί ήθελε να μας δώσει την ευκαιρία να τα πάρουμε εμείς από αυτόν. Και με αυτό ακριβώς το σκεπτικό πρέπει να κινηθούμε. Αυτό που λέει η Σούλα είναι ότι αν περιμένεις να έρθουν τα πράγματα μόνο τους, κάικες. Πρέπει να δράσεις μόνος σου. Να ρισκάρεις, να κυνηγείς την τύχη σου. Ακριβώς. Εγώ αυτά τα ξέρω. Τι, επειδή δεν τα κάνω? Αμέ, κατάλαβες? Αυτό είναι. Όχι να κάθεσαι να βολεύεσαι σε μια κατάσταση. Αν δεν σ' αρέσει, πρέπει να φεύγεις από αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, να φεύγεις, ναι, ναι. Να λες όχι, ως εδώ ήταν. Εγώ από την Πυρκαγιά φεύγω. Πυροσβεστική. Συναγερμός αυτοκινήτου. Λοιπόν, στο θέμα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ότι βρισκόμαστε εμείς οι τρεις εδώ μαζί και αυτό στο νοσοκομείο, ζάπλωτος και με αμνησία, δεν είναι τυχαίο. Τώρα σίγουρα είναι η πυροσβεστική. Σε κάτω, παιδί μου. Ασθενοφόρο είναι. Τι ώρα είναι? 8. 8? Α, παπά, πρέπει να φύγω, έχω γύρισμα. Ναι. Και εγώ πρέπει να πάω σχολείο. Κι εγώ.
Λοιπόν, λέω να πάμε όλες τις δουλειές μας, να ξεκουραστούμε και μετά να συναντηθούμε να δούμε τι θα γίνει. Σύμφωνοι. Α, και μην τολμήσει καμία να πάει να ψάξει μόνη της, γιατί μετά θα την ψάξουν οι άλλες δύο, θα τη βρούνε και θα τη στείλουν να κάνει καριέρα στον πάτο της θάλασσας να παίζει το πτώμα. Τώρα γιατί κοιτάτε και δύο εμένα? Σου πάει ο ρόλος. Συνεννοηθήκαμε. Εντάξει. Ναι. Δώστε τα χέρια. Α! Τι έπαθες καλέ? Κάποια με έσφιξε. Συγγνώμη. Ορισμένοι άνθρωποι, κυρία Μπία μου, λες και έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Ο καινούριος ο σκηνοθέτης που θα έρθει σήμερα, χτες απολύθηκε από την ΕΡΤ και τον μπαίνει στο καπάκι ο Τσιτσίγκος και τον φέρνει εδώ μέσα. Τώρα πες μου, είναι βίσμα ή δεν είναι? Τι έγινε καλέ? Κοιμάστε? Βίσμα είναι και μάλιστα χοντρό. Αλλά κάτσε να σηκώσει το κεφάλι του. Θα του το κόψω εγώ, θα του το κόψω. Φέρνουν και μια άλλη σήμερα, μια καινούρια. Ποιος ξέρει τι βόδι θα είναι κι αυτή, δεν την έχω δει ακόμα. Τι κάνετε κυρία Μπία, θα ξυπνήσετε μια φορά να σας βάψω? Δεν μπορείς να με βάφεις έτσι. Με τα μάτια κλειστά και τη μάσκαρα που θα τη βάλω? Στα μάγουλα, άντε μην αρχίσω και τα παίρνω τώρα. Μη φωνάζεις. Και τα φώτα. Τι να τα κάνω τα φώτα? Κλείστα λίγο. Σενιόρα Σουλά. Σενιόρα Σουλά. Τι είναι? Κοιμάσαι, σενιόρα Σουλά. Καλά κάνω. Εσύ πέρα έρχονται οι Ιαπωνέζοι και σε βγάζουν μια φωτογραφία. Αυτοί καλά κάνουν. Πώς και πορκέ δεν πας σε σπίτι να ξεχωράζεσαι? Περιμένω να έρθει άλλος με το εμπόρευμα. Δεν μπορώ να παίρνω εγώ. Σένα δεν σου έκανε στο σύνη ούτε τσίκλες από το περίπτερο να σε στείλω να πάρεις. Σήμερα πρέπει και να ξεχωράζεσαι. Άμα έρθει αυτός, μετά θα κλείσουμε, θα πάω να ξεγοραστώ και αύριο το πρωί με το καλό που θα είμαι ξεγόραστη και φρέσκια, θα έρθω και θα σε σκοτώσω. Εντάξει? Είσαι συγχεσμένη. Ιδέα σου. Κυρία Μπέκου, καλημέρα σας. Γιώργος Πέτρου, σκηνοθέτης. Από σήμερα ανήκω στο σκηνοθετικό team της Πυρκαγιάς. Περαστικά σου. Είναι μεγάλη μου χαρά που θα δουλέψουμε μαζί. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά σας στο σύριαλ όλα αυτά τα χρόνια. Να είσαι καλά, κι εγώ επίσης. Έχετε δει δουλειά μου? Όχι καλά, γιατί δική μου δουλειά λέω κι εγώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, η πρώτη σκηνή που θα κάνουμε σήμερα είναι με την καινούργια ηθοποιό που υποδίεται την κόρη σας. Κι άλλη κόρη? Ναι. Εδώ. Η Αμαριλής είναι σατανική και έχει στόχο να σας καταστρέψει. Κάνε παιδιά να δεις καλό. Δεν έχω δει τη Δεσποινίδα, δεν ξέρω καν ποια διάλεξε ο κύριος Τσιτσίγκος για το ρόλο. Μόλις έρθει, θα μιλήσουμε για τη σκηνή αναλυτικότερα. Καλημέρα σας. Τι θες εσύ εδώ? Αχ, ο κακός. Εσείς τι θέλετε εδώ? Εμένα ο κύριος Τσιτσίγκος μου είπε ότι θα παίζω την Αμαριλής. Και εδώ, Μωρία Γκούρο, με κυνηγάς. Και εδώ! Καλημέρα σας, κυρία Μπέκου. Με λένε Τάμι. Αν το πω Τάμι. Τέλος, η μεταμφίεση ήταν απαραίτητη στις διονυσιακές τελετές. Οι πιστοί φορούσαν δέρματα ζώων και άλυφαν το πρόσωπό τους με τριγία που είναι το κατακάθι του κρασιού ή το σκέπαζαν με φύλλα και φλοιούς δέντρων και φορούσαν ένα στεφάνι κυσσού ιερού όπως το κλίμα του φυτού του Διονύσου. Κυρία! 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 Τι θες? Τελείωσα. Τι ώρα είναι? Παρά 20. Ξαναπες το. Παρά 20. Το μάθημα, όχι την ώρα. Ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος ήταν κυρίως ο θεός της Αμπέλου και του Ίνου. Πυρκαγιά, σκηνή 16, λήψη 3. Θα σε καταστρέψω, μητέρα. Θα σε καταστρέψω, πύραρχε Βερόνικα Δεσίλα. Όπως με κατέστρεψες κι εσύ όταν με εγκατέλειψες τα άσπλαχνα χέρια μιας ξένης γυναίκας. Πού ήσουν όλα αυτά τα χρόνια, μητέρα? Ξέρω, μη μου πεις. Άσχιζες να κάνεις καριέρα, να πετύχεις. Και δεν αναρωτήθηκες ποτέ σε ποια υγρά σοκάκια περιπλανήθηκα. Σε ποια πνιγυρά καταγόγια που βρωμούσαν καπνό, αλκοόλ και το βρώμικο υδρότα του πληρωμένου έρωτα. Πόσα σιχαμερά δάχτυλα ανδρών χάιδευαν την τρυφερή μου σάρκα. Δεν βαριέσαι, όλα για τον άνθρωπο είναι. Δουλίτσα να υπάρχει. Έτσι παίζουν πάντα. Καμιά φορά και χειρότερα. Welcome to Πυρκαγιά. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Μια χαρά είχα γίνει, τα είχα ξεχάσει όλα. Τώρα έρθει το παρελθόν μπροστά μου και σαν ζωντανέ. Δεν μπορώ. Δεν περιμένεις να έρθουν τα πράγματα μόνο τους. Κάικες. Πρέπει να δράσεις μόνος σου.
να ρισκάρεις, να κυνηγείς τις τύχεις σου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ότι βρισκόμαστε εμείς οι τρεις εδώ μαζί, και αυτό στο νοσοκομείο, ζάπλατος και με αμνησία, δεν είναι τυχαίο. Δώστε τα χέρια. Όχι, ποτέ. Με τίποτα. Κύριε, εσύ. Εδώ σούλα. Είσαι έτοιμη. Ωραία. Παίρνω και την πυροσβεστική τηλέφωνο και ραντεβού σε μισή ώρα. Τα είπαμε αυτά. Έλα, γεια. Δια του τρία και δια του τρία. Κάτσε να βρούμε το δελτίο. Θα σας πω εγώ για το τρία. Σάβα μου. Σάβα μου, Ανδρούλη μου. Όλα εδώ πληρώνονται. Charms, whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight. Gee whiz.